Συνήθεια σήμερα, Παρασκευή 16 Νοεμβρίου 2018, στη συνεδρία της εκτάκτου ειδήσεώς της, η Ιερά Σύνοδος της Ιεραρχίας της Εκκλησίας της Ελλάδος, υπό την Προεδρία του Μακαριωτά του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος, κυρίου Δημήμου, στην αίθουσα συνεδριών της Ιεράς Συνόδου της Ιεραρχίας. Πρώτη συνεδρίας εκτελέστηκε η Αρχαιατική Θεία Λειτουργία στο καθεδρικό τη Ιερά Μονή Ασωμάτων Τετράκη, δημιουργήσοντα το σεβασμιωτά του Μητροπολίτη Λαρίση και Τυρνάβου κ. Ιερονίμου. Περί την ενάτη πρωινή, στη μεγάλη αίθουσα των συνεδριών τη Ιερά Συνόδου, εκτελέστη η ακολουθία για την έναρξη των εργασιών τη Ιερά Συνόδου. Αναγνωσθέντο του καταλόγου των συμμετεχών των Ιεραρχών, διαπιστώθη απαρτία. Η Επιτροπή επί του τύπου συγκροτήθηκε από τους Σεβασμιωτάτους Μητροπολίτες Ναυπάπη και Αγίου Βλασίου κ. Ιερόθεος, Σύρου, Τίνου, Άνδρου, Κέας και Μήλου κ. Δωρόθεο και Πατρών κ. Χρυσόστομο. Ακολούθως, συμφώνως προς την ημερησία διάταξη, ο Μακαριώτος Αρχιεπίσκοπος ανέγνωσε την ενημέρωσή του με θέμα ενημέρωσης περί προτάσεως υπό της ελληνικής κυβερνήσεως επί του θέματος της εκκλησιαστικής περιουσίας. Μετά από την ενημέρωση ακολούθησε συζήτηση επ' αυτής, κατά την οποία έλαβαν τον λόγο πολλοί αρχιερείς. Η Ιεραρχία της Εκκλησίας της Ελλάδος ομοφώνως αποφάσισε. Πρώτον, να συνεχιστεί ο διάλογος με την πολιτεία επί θεμάτων κοινού ενδιαφέροντος. Δεύτερον, να αναθέσει στη Διαρκή Ιερά Σύνοδο τη συγκρότηση ειδικής επιτροπής, η οποία θα αποτελείται από ιεράρχες, νομικούς, εμπειρογνώμονες και εκπροσώπους του εφημεριακού κλήρου για τη μελέτη των θεμάτων κοινού ενδιαφέροντος, ο καρπός της οποίας θα υποβληθεί στην ιεραρχία της Εκκλησίας της Ελλάδος προς τελική έγκριση. Τρίτον, να εμείνει στο υφιστάμενο καθεστώς μισθοδοσίας των κληρικών και των λαϊκών υπαλλήλων της Εκκλησίας της Ελλάδος.